Καλημέρα φίλες και φίλοι του καναλιού. Σήμερα ένα νέο επεισόδιο που η αλήθεια είναι ότι είχα να κάνω πάρα πολλούς μήνες. Βασικά είχα να τα κάνω από τον Οκτώβριο. Έχω αφήσει δηλαδή Νοέμβρη-Δεκέμβρη έως τώρα έτσι ας πούμε ουσιαστικά πεντάμινο τα playlist του επεισοδίου, το παραλαβές, το οποίο έχει να κάνει, για όσους φίλους είναι νέοι στο κανάλι και δεν γνωρίζουν, παραλαβές οι οποίες είναι από το εξωτερικό, κατά κόρον 90% των αγορών μου, 95% μου είναι από το eBay και πάντα κοιτάω έτσι κάποια deals, προσφορούλες γενικά, πραγματάκια που δεν τα πολύ κοιτάει ο κόσμος, κάποια να είμαι τυχερός να κερδίσω σε bids ή κάποια εδώ στην Ελλάδα από marketplace τυχόν ή στη χειρότερη και ανταλλαγές σε αγορές από συγγενείς, φίλους, κοντινούς κτλ. Οπότε αυτά εδώ τα πραγματάκια που θα δείτε είναι του τελευταίου πεντάμινου. Πιο πολλή δουλειά έπαιξε εκεί Νοέμβρη-Δεκέμβρη. Μετά έχω αραιώσει, είναι η αλήθεια, από τότε. Έχω κάνει πολύ μικρές αγορές, κάτι μικρά στυλ μπουκάκια, κάτι έτσι παιχνιδάκια Mega CD, λίγα πράγματα. Το μπαμ έγινε εκεί Νοέμβρη-Δεκέμβρη που είχα κάτι γιορτές, Χριστούγεννα, ξέρετε, μαζί, δώρα πολλά κτλ. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Να ξεκινήσουμε πρώτα με τα κουτιά και να σας δείξω το κομμάτι το οποίο έπαθα τα σοκάκια μου όταν το αγόρασα και είναι αυτό εδώ. Είναι ένα κουτάτο Mega CD 1. Γυαλίζει τώρα και λίγο εδώ δυστυχώς. Το Mega CD 1 το είχα από παλιά, το είχα από το 2000 περίπου 14 εκεί, αλλά δεν το είχα με κουτί, είχα την κονσόλα loose, την είχα πάρει όταν ήμουν ας πούμε στο εξωτερικό που πήγαινα, που ζούσα στην Αγγλία, καμιά φορά πήγαινε ερχόμουν. Αυτό λοιπόν το κομμάτι, πολλά έτσι τα αποθυμένα, μικρός το έβλεπα, ήταν απλησίαστο, ήταν κάτι την εποχή του σαν το Neo Geo, το AES ας πούμε, δηλαδή μόνο το βλέπαμε από περιοδικά, αλλά δεν το είχαμε δει ποτέ από κοντά. Δεν χρειάζεται να αναλύσω περισσότερο για το Mega CD τι είναι, γιατί σας ετοιμάζω φοβερό αφιέρωμα που θα βγει αυτήν την Κυριακή. Το έχω υποσχεθεί αυτό το επεισόδιο. Το πρώτο μέρος, τα Mega CD της Sega, η ιστορία, και θα ξεκινήσουμε με το πρώτο μέρος, το οποίο θα είναι αυτό εδώ το μηχάνημα. Θα γίνει unboxing, θα μιλήσω για την ιστορία, για τεχνικά χαρακτηριστικά, θα μιλήσω γενικά για τα πάντα που δεν έχει μιλήσει κανείς άλλος στο ελληνικό YouTube από όσο έχω ψάξει, και θα παίξουμε και λίγο στο τέλος και στη συνέχεια θα ακολουθήσουν και αφιέρωμα για το Mega CD 2, το Multi Mega και το Aiva Boom, το Mega CD, το φορητό κασιτόφωνο με Mega CD της Aiva. Μη πολύ λόγο, πολύ όμορφο πακέτο, απίστευτο. Πέρα από αυτό εδώ το τσαμπουκά, όλα τα άλλα τριγύρω είναι άψογα, μέσα χαρτόνια, manual, ζελατίνες, και φυσικά για να το αποκτήσω αυτό έπρεπε να το αγοράσω όχι μόνο σκέρο το κουτί, έπρεπε να το αγοράσω ολόκληρο το μηχάνημα και μετά να πουλήσω το μηχάνημα που μόλις παρέλαβα, γιατί ήθελα να κρατήσω το δικό μου. Η μία αγορά ήταν αυτή εδώ, το βάζω εδώ λίγο στην άκρη. Και επειδή με είχε πιάσει η τρέλα, καθώς είχα πάρει και το 2016 το Mega CD 2, μετά τρελάθηκα και είπα να πάρω και για αυτό το κουτί. Και τα πήρα και τα δύο αυτά συγκεκριμένα τα κουτιά, εκεί στη γιορτή μου αρχές Δεκέμβρη, του Αγίου Νικολάου. Και δώρο Χριστουγέννων βασικά αυτό ήταν για μένα, το άλλο ήταν από τη γυναίκα μου, ξέρω εγώ, φίλους κοντινού, στη μάνα μου κτλ. Οπότε και αυτό αγοράστηκε, δηλαδή κανονικό όλο κομπλέ από το eBay και μετά πούλησα το μηχάνημα, το δεύτερο που περίσευε, σε φιλαράκι. Και αυτό πάρα πολύ όμορφο κουτί, παιδιά, είναι τεράστιο το κουτί, είναι πιο μεγάλο από το Mega CD 2 βασικά. Τώρα δεν φαίνεται πολύ καλά εδώ, έτσι σε αυτό το πλάνο, αλλά είναι ένα καταπληκτικό κουτί. Και αυτό σε πάρα πολύ κατάσταση, βασικά αυτό είναι και σε λίγο καλύτερη κατάσταση από το άλλο. Αυτά τα κομμάτια για μένα σημαίνουν πάρα πολλά, γι' αυτό και μπήκα στη διαδικασία να τα αποκτήσω. Όσοι γνωρίζετε, δυστυχώς έχουν ανέβει οι τιμές τους και όσοι είχατε στο νου κάποια στιγμή να τα πάρετε, πραγματικά σας προτρέπω να ξεκινήσετε από τώρα τις κινήσεις σας, γιατί αυτά τα μηχανήματα αρχίζουν και ανεβαίνουν με γεωμετρική πρόοδο οι τιμές τους. Ανεβαίνουν πάρα πολύ. Οπότε έφυγα με δυο κουτιά που πραγματικά ήθελα να τα βρω και δεν μπορούσα να κοιμηθώ τα βράδια, αλλά αυτό το κουτί το οποίο βρήκα από Ελλάδα και συγκεκριμένα από έναν φίλο, γεια σου Ρετάκη, είναι αυτό εδώ που το ξέρετε, σας είχα σπαμάρει και εδώ στο κανάλι σε δύο επεισοδιάκια, ότι έψαχνα να βρω κουτί
για το παιδικό μου Jaguar που είχε πεταχτεί. Ήμουνα τυχερός λοιπόν, τον βρήκα χάρη στο φίλο μου τον Τάκη, ο οποίος έχει και πολύ ωραίο μαγαζί vintage memory στο οποίο είναι στην Καλυθέα. Σας βάζω και ένα link ας πούμε να δείτε τη σελίδα και το μαγαζί. Το κουτί άψογο, συγκεκριμένα βέβαια το κουτί δεν είναι αυτό το ελληνικό που είχα εγώ εδώ που εδώ έδειχνε το Cybermorph, αλλά είναι το πρώτο release ας πούμε που έγινε στην Αμερική. Το κουτί είναι αμερικάνικο, είναι το Black Edition και εδώ κιόλας έχει ένα χαρτάκι που λέει ότι είναι εισαγωγή αυτό από Ολλανδία. Και δηλαδή από όσο είχα ψάξει μετά, αυτά ήταν τα πρώτα κουτιά του λανσαρίσματος, τα Black Box Edition, που θεωρητικά είναι λίγο πιο σπάνια από αυτά που είχαν μετά το Cybermorph. Πολύ όμορφο κουτί, decent κατάσταση για τα χρόνια του και δεν τελειώνουμε εδώ από κουτιά, γιατί έψαχνα και ένα άλλο κουτάκι καιρό και δεν έβρισκα, μιας και είχα κουτί το μπλε από το PS2 το μηχανηματάκι μου τότε, μου έλειπε και για το Slim. Οπότε βρήκα και εδώ ας πούμε κουτί αναγκαστικά και αυτό πάλι από τον Τάκη, με βοήθησε πάρα πολύ. Οπότε από τα κουτά τα γενικά της συλλογής μου παιδιά, είμαι, όσα δηλαδή δεν είχα κουτιά, είμαι σε πάρα πολύ καλό δρόμο από αυτά που θέλησα. Τα περισσότερα δεν έχουν βρεθεί. Το μόνο κουτί τώρα που θα σας παμάρω και θέλω να βρω, αν τυχόν κάποιος φίλος του καναλιού τυχαίνει να έχει κάποιο διπλό από lot σε μια αστεία περίπτωση, είναι του Panasonic του 3DO του FZ1. Παιδιά, ψάχνω κουτί με τα χαρτόνια του και τα manuals του μέσα. Και επίσης ψάχνω και κουτί από PS1, Game Boy Color και Game Boy Pocket. Μόνο τα κουτιά. Αν κάποιος έχει, στέλνει μήνυμα στη σελίδα. Συνεχίζω με τις παραλαβές και αυτό ήταν ένα δώρο που έκανα πάλι για τον εαυτό μου. 31 Δεκέμβρη, πρωτοχρονιά. Αυτή είναι μια συλλεκτική, την οποία την έχω κάνει ήδη unboxing στο κανάλι, αρχές Γενάρη, το πρώτο επεισόδιο βασικά της χρονιάς. Division 2, η Dark Zone Collector's Edition, την οποία αυτή να είναι καλά ο Τζίμις ο Γίγας από τους Joystick GR, που είχε βάλει στο forum του, τη σελίδα δηλαδή στο Facebook, ότι ένα γνωστό μαγαζί την έβαλε σε μια πολύ καλή προσφορά κάτω της αρχικής τιμής. Οπότε εκμεταλλεύτηκα την ευκαιρία για να την αποκτήσω. Πολύ όμορφη συλλεκτική. Όσοι θέλετε να δείτε το unboxing της, μπορείτε να τρέξετε στο περασμένο επεισόδιο του καναλιού. Και επίσης φυσικά, όσοι δεν είστε μέλος στο, δεν είστε subscribers βασικά στο κανάλι των Joystick GR στο YouTube, φυσικά να ρίξετε το subscribe σας γιατί είναι ένα φοβερό κανάλι με πάρα πολύ όμορφα vlogs που κάνει και το γουστάρω πολύ εγώ και πάρα πολύ κόσμος. Τελειώνοντας ουσιαστικά από τα κουτιά, πάμε τώρα να δούμε γρήγορα και τους τίτλους, χωρίς έτσι να το αργήσω αυτό το επεισόδιο όπως έκανα στα περασμένα και πιθανόν να κουράζαν λίγο πιο πολύ. Επίσης βρήκα ένα Dreamcast controller τον Δεκέμβρη σε πάρα πολύ καλή κατάσταση και το χειριστήριο παιδιά μέσα δηλαδή να το δούμε κιόλας έτσι αφού το είπαμε. Manual μέσα. Χειριστήριο εδώ. Λευκό, πολύ καλή κατάσταση. Εντάξει, μόνο το σακουλάκι λείπει από όσο έχω ψάξει στο ίντερνετ. Εντάξει, δεν χαλιόμαστε. Το βρήκα, ας πούμε, και αυτό σε πάρα πολύ καλή τιμή. Είναι από τις σπάνιες περιπτώσεις, παιδιά, που βρίσκω πράγματα από Ελλάδα, ας το πούμε έτσι, και σε καλές τιμές. Δηλαδή, αυτό είναι μια σπάνια αγορά μου από εγχώρια, η οποία βρήκα κάτι σε πολύ καλή κατάσταση, σε πολύ καλή τιμή. Γιατί συνήθως στην Ελλάδα, ό,τι είναι ρετρό, θεωρούμε ότι είναι και πάρα πολύ ακριβό. Συνεχίζοντας. Nuclear Strike Nintendo 64. Δεν ξέρω αν το έχετε παίξει. Το συγκεκριμένο εγώ δεν το έχω παίξει. Κάποια στιγμή θέλω να το συνδέσω στο Nintendo 64. Εγώ έπαιζα παλιά στο Master System και στο Mega Drive το Desert Strike και το Urban Strike ή Urban Strike, αναλόγως αν είστε πιο Αμερικάνοι. Και επίσης αυτό το παιχνίδι που θέλω να πάρω για το Saturn και το βλέπω από μικρός και ήξερα ότι είναι η συνέχεια των παιχνιδιών που έπαιζα στο Master System και στο Mega Drive είναι το Soviet Strike, αλλά δυστυχώς δεν το έχω και κάποια στιγμή θέλω να το αποκτήσω. Πάμε λίγο εδώ, κάποια παιχνιδάκια που μου ήρθαν τον περασμένο μήνα για Mega CD. Wolfchild, πολύ όμορφο action side-scrolling platform παιχνίδι. Μπορείτε να δείτε στο YouTube λίγο έτσι να πάρετε μάτι τι παίζει.
Κάτι που θέλω να πω στους φίλους του καναλιού είναι ότι εγώ, ας πούμε, όλα αυτά τα χρόνια, παρότι είχα και αυτές τις κονσόλες, και επειδή τα Mega Drives, τα Mega CD, συγγνώμη, είναι region free, μπορούν να παίξουν και κόπιες, όλα αυτά τα χρόνια που σύλλεγα είχα εστιαστεί σε άλλα μηχανήματα, δηλαδή Mega Drive και τα λοιπά, και δεν αγόραζα κανένα CD, δεν είχα αγοράσει για το Mega CD μου. Με αποτέλεσμα τώρα που μου τη βάρεσε να αρχίσω να αγοράσω περισσότερα Mega CD παιχνίδια, γιατί όσα ήθελα να παίξω τα έχω δει σχεδόν όλα σε κόπιες, έτσι. Τώρα, πρόσφατα. Αυτά τα χρόνια θέλω να πω. Έχουν ανέβει πάρα πολύ τιμές, παιδιά, στα Mega CD παιχνίδια. Δηλαδή, το τελευταίο εξάμεινο υπάρχει μια φοβερή αύξηση τιμών και πραγματικά την πληρώνω τώρα αυτή την αύξηση που ήμουν χαζός πιο πριν και δεν έπαιρνα. Οπότε όσοι ενδιαφέρεστε για Mega CD ξεκινάτε λίγο να ψάχνετε, γιατί παιχνίδια τα οποία πριν σαν αυτό ας πούμε είχαν 15 ευρώ, τώρα ας πούμε αυτό έχει 30 ευρώ, ή αυτό που είχε 20 ευρώ τώρα έχει ας πούμε 40 ευρώ, αυτό που είχε 30 ευρώ έχει 50-60 ευρώ. Καταλάβατε τι θέλω να πω. Επόμενο παιχνίδι, Echo the Dolphin, το οποίο είναι το ίδιο παιχνίδι θεωρητικά με αυτό του Mega Drive, το οποίο το έχω και εκείνο, αλλά εδώ επειδή εκμεταλλεύεται την πιο πολύ επεξεργαστική, τη διπλάσια μάλλον ισχύ του Mega Drive και το CD audio quality του CD, είναι ένα παιχνίδι ακόμα πιο όμορφο, ακόμα πιο γρήγορο, με πιο καθαρό ήχο, είναι ουσιαστικά ένα remaster. Πολύ όμορφο παιχνίδι, για τους λάτρεις του υγρού στοιχείου βέβαια. Πολύ ωραία εντυπωσιακά sprites. Όσοι έχετε παίξει Echo the Dolphin, καταλαβαίνετε γιατί σας μιλάω. Όσοι δεν έχετε παίξει, δώστε του μια ευκαιρία ή τουλάχιστον δείτε το σε ένα emulator. Και επίσης, Tom Cat Alley, το οποίο είναι με Tomcat F14, το μαχητικό της US Air Force. Είναι από τα παιχνίδια τα οποία η Sega είχε φτιάξει μια εταιρεία τότε, τη True Video, και γενικά, ας πούμε, προσπαθούσε να χτίσει το μέλλον, δηλαδή να κινηματογραφεί αληθινές σκηνές και να χρησιμοποιεί όλες αυτές τις sequences στο video game, που ο παίχτης έχει την κίνηση να κάνει ό,τι θέλει, οπότε να δει και το ανάλογο video clip. Δυστυχώς δεν περπάτησε αυτό και η Panasonic με το 3DO ήθελε να το κάνει, δεν έτυχε. Ωραίο όμως παιχνίδι, από τους οικονομικούς τίτλους του Mega CD. Όσοι δεν το έχετε, τσιμπήστε το. Και αυτό, σε εδώ να πιούμε και λίγο καφεδάκι, να γουστάρουμε εδώ. Black, Αμερικάνο. Ωραίο. Και συνεχίζουμε. Το πρώτο Hunter Vlog που έκανα στο κανάλι ήταν αυτό με τον Jaguar, με τις αναμνήσεις μου για τον Jaguar στην Ελλάδα. Και τότε μπριζώθηκα επειδή έχω μόνο από μικρός 4 παιχνίδια. Αποφάσισα έτσι να αρχίζω να παίρνω πάλι κανένα παιχνιδάκι για τον Jaguar, αλλά θα πω ότι είπα και για το Mega CD πριν. Παιδιά και το Jaguar, όσοι ήδη το ξέρετε, αρχίζουν να ανεβαίνουν και εδώ τρομακτικά οι τιμές. Πάρα πολύ ανεβαίνουν. Μεγάλη αύξηση τιμών, κατακόρυφη. Όσοι θέλετε να συλλέξετε Jaguar και δεν είχατε πολλά κομμάτια όπως εγώ, ξεκινήστε τώρα. Εδώ το Iron Soldier. Φοβερό παιχνίδι, το οποίο έχει βγάλει και συνέχεια πάλι στο Jaguar. Με mech είναι, σαν το mech warrior φάση. Μπαίνεις μέσα στο mech και αρχίζεις και κάνεις ντου. Είναι ένα από τα πολύ καλά παιχνίδια γενικά αυτού του Jaguar. Είναι στα top, δεν ξέρω αν θα πω top 10, είναι σίγουρα στα top 20 του μηχανήματος. Πολύ όμορφο παιχνίδι, το έχω βάλει και σε protective sleeve. Γενικά έχω παραγγείλει τέτοιες θήκες, γιατί με είχε πορώσει και ο Ντένις, όπως είδατε στο αντίστοιχο επεισόδιο του που κάνα τη συλλογή στο σπίτι του. Με πόρωσε που τα έχει όλα τα χάρτινα σε αυτά τα plastic sleeves και έχω παραγγείλει και εγώ. Iron Soldier. Επόμενο παιχνίδι, Brutal Football, το οποίο έχει την ομορφιά του. Είναι ουσιαστικά, παίζουν έτσι ξύλο, fatalities και τα λοιπά και πολύ blood, σε αιματοχυσία, sorry, σε ένα ποδοσφαιράκι, American football, rugby δηλαδή. Και αυτό αρχίζει να ανεβαίνει η τιμή του, το πρόλαβα έτσι, το πήρα οριακά σε καλή τιμή θεωρητικά, όμορφο κομμάτι. Και εντάξει, ένα πιο common, πιο low grade παιχνίδι που κι αυτό ήθελα να το πάρω έτσι για να υπάρχει, να έχω και ένα ποδοσφαιράκι για από εκείνη την εποχή του Jaguar. Το Fever Pitch Soccer. Βέβαια θέλω να βρω και το Sensible Soccer. Τα γραφικάκια του εδώ από πίσω. Σαν να βλέπουμε Mega Drive βασικά. T64 bit Atari, μας στεναχώρησες τότε. US Gold. Ωραίο παιχνιδάκι, εντάξει, απλό, ποδοσφαιράκι. Και συνεχίζουμε. Αυτό μου ήρθε σήμερα. Primal Rage, απίστευτο παιχνίδι. Μικρός, το είχα πάρει το 1997-98, αν θυμάμαι καλά, στο Game Boy.
που και εκεί ήταν πολύ decent παιχνίδι. Αυτό είναι μια καλή έκδοση στο Mega Drive, είναι αρκετά καλή. Όσοι δεν ξέρετε τι είναι το Primal Rage, είναι ένα fighting παιχνίδι με δεινόσαυρους. Πολύ εντυπωσιακό, με fatalities, αρκετά fatalities. Ήταν δηλαδή μια αντιγραφή Mortal Kombat με δεινόσαυρους, αλλά με πολύ πιο λίγους χαρακτήρες. Οι χαρακτήρες ήταν, αν θυμάμαι καλά, 6. Όμορφο παιχνίδι, βγήκε σε πάρα πολλά ports, Jaguar CD, 3DO, PlayStation, Saturn, Super Nintendo, Mega Drive, Game Gear, Game Boy. You name it, έγινε λίγο χαμούλης με αυτό το παιχνίδι. Η καλύτερη έκδοση όλων, να ξέρετε, είναι κοντραριζόμενη ανάμεσα στην όχι, ανάμεσα στην Jaguar CD και στην Sega Saturn. Αλλά εγώ πιστεύω ότι η καλύτερη έκδοση είναι η Sega Saturn, λόγω και του πάρα πολύ ισχυρού δυσδιάστατου που είχε μηχανισμού στα γραφικά. Επόμενο παιχνίδι. Εδώ είναι κάποια PSP Games που είχα βρει σε καλή τιμούλα. Ghost in the Shell. Συγκεκριμένα να πω ότι το Ghost in the Shell, το πρώτο που είχε βγει για το PlayStation 1, είχα πάθει το σοκ μου τότε όταν είχε βγει. Απίστευτο παιχνίδι. Δεν το έχω παίξει. Κανονικά ήταν να πήγαινα άδεια εξωτερικό αυτή τη βδομάδα που κάθομαι εδώ, αλλά με όλα αυτά που γίνανε την πάτησα. Και αυτό δηλαδή ήταν προγραμματισμένο να το παίξω το βράδυ πριν κοιμηθώ, ας πούμε, στο ξενοδοχείο εκεί που θα ήμουν εξωτερικό. Δεν πειράζει. Όταν έρθει η ώρα του. Ghost in the Shell. Street Fighter Alpha Max 3. Πολύ ωραίο παιχνίδι για PSP. Πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι, παιδιά. Ridge Racer. Το θυμάστε το Ridge Racer. Έτσι. Της Namco. Πολύ όμορφο. Medal of Honor 2 Heroes 2. Ή μπορεί να το πει ανάποδα. Medal of Honor 2 Heroes. Δεν ξέρω ανάλογα τώρα πώς το κάνει ο καθένας spelling. Αυτό είναι ένα από τα παιχνίδια που όσοι θυμάστε, στο χριστουγεννιάτικο επεισόδιο που έγινε στο σπίτι μου και φώναξα τους συλλέκτες που είχα πάει στα δικά τους τα σπίτια και παρουσίασα τις συλλογές τους, όλοι είχαν συνεννοηθεί κρυφά και μου φέραν από ένα παιχνιδάκι για το καλό έτσι της μέρας των Χριστουγέννων, και αυτό εδώ το παιχνίδι μου το έχει φέρει ο Βασίλης. Και επίσης θέλω να πω ότι όσοι δεν έχετε δει, παιδιά, αυτό το επεισόδιο, μιλάμε για ένα καταπληκτικό επεισόδιο. Δεν θέλω να λέω, ας πούμε, ότι είναι καταπληκτικό. Γενικά, είναι. Δεν μου άρεσε να πολύ αυτολογώ, αλλά το συγκεκριμένο επεισόδιο έβγαλα πολύ χαρά για να το φτιάξω. Πολύ μεράκι, βγήκαν πολλές αναμνήσεις. Έγινε δουλίτσα. Δείτε το, παιδιά. Μπορεί να μην έχουμε Χριστούγεννα, αλλά μόνο αυτά που λέμε, που κάνουμε και δείχνουμε είναι απίστευτα. Συνεχίζουμε με Wipeout Pure. Πολύ γρήγορο παιχνίδι. Πάρα πολύ γρήγορο παιχνίδι για το PSP. Το θυμάστε και στο κλασικό PlayStation. Ένα φιουτουριστικό racing. Και αυτό εδώ, στη ζώνη της χιάς, Invisanimals θα το πω εγώ. εντάξει, λίγο πιο παιδικό παιχνίδι. Τα βάζω και αυτά στην άκρη. Εδώ. Donald Duck και Simpsons, ιταλικό, τα είχα βρει σε καλή τιμή, τα πήρα για την PlayStation 2 συλλογή. Εδώ ένα παιχνίδι που θέλω να σταθώ λίγο. Το Red Dead Redemption το είχα παίξει πιο παλιά σε κόπια τότε, εκείνη την εποχή. Όταν είχα τσιπάρει δηλαδή το 360, και πρόσφατα το είχα πάρει για το PS3, αφού βέβαια είχα παίξει το 2 και τα λοιπά, αλλά είδα ότι η έκδοση για το 360 υποστηρίζεται μέσω του Xbox One X Compatible System, Compatibility Mode, και είναι και Xbox X Enhanced τα γραφικά, δηλαδή γρηγορότερο loading, μακρύτερο drawing distance, οι υφές καλύτερες, γενικά επίσης αναβάθμιση στην ποιότητα στα P, θα πάει σε 1080 από 720. Γενικά είναι πάρα πολύ μεγάλη διαφορά από το να το παίξει κάποιος στο PS3, που το έχω και στο PS3, αλλά το πήρα για να το ξαναπαίξω στο Xbox το X, που είναι η καλύτερη οπτική εμπειρία. Αυτό από Αγγλία, σε καλή τιμή, νομίζω μεταφορικά μου ήρθε 12-13 ευρώ. Συνεχίζουμε. Σακ Φου. Αυτό είναι ένα από τα δώρα που μου κάναν τα παιδιά στο χριστουγεννιάτικο επεισόδιο και συγκεκριμένα μου το έκανε ο Θάνος. Θάνο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την παιχνιδάρα. Ήξερε ότι είμαι και Mega Drive πορωμένο. Μου έκανε τρελό δώρο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εδώ ένα παιχνίδι το οποίο το πήρα πρόσφατα.
Από το Zartan's Toy Store στη Νέα Ιωνία, Πιτακού 14, έχει και ομάδα στο Facebook, έχει και eBay Store. Το ξέρετε, πιστεύω, οι περισσότεροι το Zartan Toy Store από μένα. Το έχω αναφέρει πολλές φορές. Είναι και ο σπόνσορας στην εκδήλωση που ακυρώθηκε λόγω τώρα του ιού, που θα γινόταν Superfly Cafe. Αλλά μόλις, να ξέρετε, περάσει αυτή η κατάσταση, εννοείται ότι θα ανακοινωθεί νέα ημερομηνία για τη συνάντηση, την πρώτη συνάντηση των fans του καναλιού Console Hunter, που οι παρευρισκόμενοι θα μπουν σε κλήρωση για αρκετά δωράκια sealed retro, σφραγισμένα δηλαδή από τον Ζάρταν. Αυτό είναι ένα κομμάτι που πήρα και εγώ από το κατάστημα. Βλέπετε εδώ stock, προσφορά εδώ εποχής. Τρεις κασέτες, πάρτε μία δωρεάν μέχρι 15.95. Ήθελε να ξεστοκάρει τότε η Τότσου. Μέσα είναι ζελατίνες όλα, δηλαδή δεν θέλω καν να το ανοίξω. Το έχω βέβαια άλλη μία φορά από μικρός. Λούζ όμως το είχα. Είχα πετάξει το κουτί και το είχα με ρεπρό κουτάκι. Οπότε πήρα και το τέλειο, δηλαδή το SIP, το κλειστό. Επόμενο παιχνιδάκι, το είδατε όλοι αυτό στο επεισόδιο του Συλλέκτου Διονύση πρόσφατα, που ο Διονύσης, γνωρίζοντας την αγάπη μου για τον Batman, μου το έκανε δώρο, με έπιασε απροετοίμαστο, μου έκανε μια ευχάριστη έκπληξη. Πάρα πολύ με εξέπληξε αυτή η κίνηση. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Ντένις μου. Ένα παιχνίδι που είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την παιδική μου ηλικία και τον πιο αγαπημένο μου κόμικ ήρωα. Απίστευτο παιχνίδι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Διονύση μου. Συνεχίζουμε. Mortal Kombat X Steelbook, το οποίο μου το έκανε δώρο ο Βασίλης όταν πήγα και του έκανα το room tour του, τη συλλογή του με τα Xbox One Steelbooks, αρχές του Γενάρη. Βασικά το πρώτο επεισόδιο του Γενάρη ήταν αυτό, αν θυμάμαι καλά. Mortal Kombat X. Το αφήσουμε εδώ. Και αυτό μου το είχε κάνει δώρο ο Βασίλης. Star Wars Battlefront Ultimate Edition. Άλλο ένα παιχνίδι από τους συλλέκτες που ήρθαν τα Χριστούγεννα. Αυτό συγκεκριμένα το έκανε δώρο ο Στέλιος ο Χαρίσης, Rocky για Xbox Classic. Ευχαριστώ πολύ, Στελάρα μου. Να είσαι καλά. Αυτό είναι το επόμενο δώρο. Δηλαδή, ο Θάνος με εξέπληξε, μου έκανε δύο δώρα σε εκείνο το χριστουγεννιάτικο επεισόδιο. Μου έκανε το Σακ Φου και μου έκανε και αυτό εδώ. Γιατί ξέρει ότι είμαι και πορωμένος μηχανόβιος και συγκεκριμένα στριτάς. Πολύ όμορφο παιχνίδι τότε εκείνο, το έπαιζα. MotoGP 2. Αυτό εδώ μου το έκανε ο άλλος ο συλλέκτης τα Χριστούγεννα δώρο, ο Παναγιώτης Αργεντέλης, Shadowman για PlayStation 1. Εντάξει, ωραίο παιχνίδι όσοι δεν το έχετε παίξει. Έχει βγει και στο Dreamcast, να ξέρετε. Με λίγο πιο καλά γραφικά. Ευχαριστώ πολύ, Παναγιώτη μου. Εδώ ένα άλλο παιχνίδι που πήρα. Το είχα μικρός και το είχα χάσει. Και το αγόρασα πρόσφατα. Από Ελλάδα. Βλέπετε και την τιμή επάνω. 13.800. Treasures of the Deep. Ιδιαίτερο παιχνίδι, γιατί εμένα μου αρέσει το υγροστοιχείο. Και αυτό ήταν μια πάρα πολύ όμορφη περιπέτεια εκείνης της εποχής. Πήρα το Doom, όχι το Eternal, αυτό. Η αλήθεια είναι ότι δεν το είχα παίξει αυτό το παιχνίδι της Bethesda, το 15 που είχε βγει με την αρχή σχεδόν του Xbox One, και το βρήκα σε πάρα πολύ χαμηλή τιμή και είπα να το παίξω τώρα που έχω άδεια για να προετοιμαστώ για το Eternal, να κάνω έτσι ένα warm-up, ένα ζεσταματάκι, να γουστάρω. Τρία παιχνιδάκια για Dreamcast. Ready to Rumble, Box. Let's get ready to rumble. Ένα ποδοσφαιράκι. Virtual Striker 2. Ωραίο ποδόσφαιρο αυτό, από όσο ξέρω. Και επίσης μια παιχνιδάρα που είχα σε κόπια τότε με το Dreamcast, δεν την είχα γνήσια και την έλεγα καιρό να την πάρω και όλο το αμελούσα και το ξέχναγα. Sega Rally 2. Ό,τι και να πω για αυτό το παιχνίδι είναι λίγα. Κάποια στιγμή θέλω να κάνω ένα αφιέρωμα και για το Sega Rally του Saturn και για αυτό του Dreamcast, δηλαδή και τα δύο σε ένα επεισόδιο. Να δούμε κάποια πράγματα, να τα μάθει ο κόσμος όσοι δεν γνωρίζουν και να γουστάρουμε παρέα. Άλλο παιχνίδι που μου έκανε δώρο Select στα Χριστούγεννα, και αυτό είναι συγκεκριμένα του Χαράλαμπου, το Onimusha, το Warlords. Πιστεύω ότι είναι πολύ γνωστό παιχνίδι όσοι είστε fans του PlayStation 2 ειδικότερα. Δεν χρειάζεται να πω κάτι για αυτό το τίτλο. Είναι πάρα πολύ γνωστό παιχνίδι. Ευχαριστώ, Χαραλαμπέ μου.
Και ο Γιάννης, ο τελευταίος από τους συλλέκτες, μου έκανε δώρο αυτό. Predator, Concrete Jungle, στην πόλη. Απίστευτο παιχνίδι, πολύ όμορφο για εκείνη την εποχή, πολύ μπροστά. Για τους fans δηλαδή αυτού του Saga, Alien και Predator, είναι must αυτό το παιχνίδι. Δεν έχει Alien μέσα, Alien, πείτε το πως θέλετε, αλλά πολύ δυνατό παιχνίδι. Και πήρα λίγο κάποια παιχνίδια έτσι που ήταν σε πάρα πολύ χαμηλές τιμές. Gears of War 4, γιατί δεν το είχα παίξει το 4. Εγώ βασικά είχα παίξει το 1, το 2 και τα 3, αλλά το 1, το 2 το είχα γνήσιο, το 3 δεν το είχα, το είχα παίξει σε κόπια και είπα να πάρω όλα τα Gears of War να τα πετύχω λίγο, να τα τσιμπήσω σε steelbooks. Βέβαια, αυτό εδώ το έχω βρει τώρα steelbookάκι, το κυνηγάω να το τσιμπήσω, να το ξαναπάρω δηλαδή. Αυτό είναι ένα remaster του 1, το Ultimate Edition, σε πάρα πολύ χαμηλή τιμή, παιδιά, δηλαδή νομίζω το πήρα από το InfoGold 6,5 ευρώ, ήταν πάρα πολύ χαμηλή η τιμή του. Και μιας και λέγαμε για τα steelbooks, μου ήρθε και το 3 πριν λίγες μέρες, πολύ όμορφο. Γενικά, είπα λίγο να αρχίσω να συλλέγω steelbookάκια, είναι όμορφα τα steelbooks. Παλιά, καινούργια, δεν έχει σημασία, ό,τι και να είναι, το steelbook είναι πάντα όμορφο. Gears of War 3. Και με είχε πιάσει και λίγο η πόρωση να μαζέψω κάποια άλλα παιχνίδια Halo που δεν είχα πάρει. Δηλαδή το Halo Wars για 360 δεν το είχα. Το πήρα steelbook. Πραγματικά πολύ όμορφο αυτό το steelbook, παιδιά. Έτσι, είναι εντυπωσιακό και από τις δύο μεριές του. Συνεχίζουμε με steelbooks και άλλη μια παιχνιδάρα που είχα λιώσει στο PC και το πήρα για το 360, Bioshock, παιδιά. Θέλω να χτυπήσω και το 2 που υπάρχει και αυτό σε steelbook. Απίστευτο παιχνίδι. Περιτά τα λόγια, γνωρίζετε τι σημαίνει Bioshock. Η συλλεκτική του Halo 4 για 360 έχει πάρα πολλά πραγματάκια εδώ μέσα, και αυτή έχει φυσικά ένα πάρα πολύ όμορφο steelbook και έχει και έτσι και κάποια αρκετά έτσι καλούδια εδώ μέσα. Τώρα είναι πολλά για να τα βγάλω όλα, βαριέμαι να τα βγάλω. Όμορφη συλλεκτική, ιδιαίτερη, UNSC. Βάλουμε και αυτό εδώ. Και συνεχίζοντας με τα steelbooks και λίγο με τα Halo που με είχε πιάσει, είχαμε λύσει το Halo το 5, οπότε πήρα και σε αυτό τη Limited Collector's Edition και αυτή η όμορφη συλλεκτική με αρκετά καλούδια και αυτή μέσα, η συγκεκριμένη είναι και ήταν unused. Έχει επίσης, για όσους γνωρίζουν, μέσα εδώ σε αυτό το χάρτινο που βλέπετε που γυαλίζει κάτι, είναι κομματάκια σαν puzzle, μεταλλικό puzzle κάπως, το οποίο θέλει πάρα πολύ προσοχή και το χτίζεις σιγά σιγά και φτιάχνεις το μεγάλο, το ρομπότ που είναι το παιχνίδι, το Guardian ας πούμε. Ωραία συλλεκτική αυτή, νομίζω με μεταφορικά μου πήγε ένα τριαντάρι. Καλή τιμή μεταφορικά για ένα τέτοιο παιχνίδι και πολύ ωραίο παιχνίδι, παιδιά, είχα μείνει πίσω στο Halo, δεν το είχα παίξει τόσα χρόνια. Πολύ ωραίο story, αρκετά συμπαθητικό game. Συνεχίζουμε με steelbooks. Quantum Break, το οποίο όσοι θυμάστε ήταν και αυτό το τρίτο παιχνίδι το οποίο μου έκανε δώρο ο Βασίλης τότε στο επεισόδιο που του έκανα με τη συλλογή. Ωραίο steelbook και πολύ ιδιαίτερο παιχνίδι που σύντομα, μόλις βρω χρόνο, θέλω να κάνω ένα review αυτό το παιχνίδι μαζί με το Alan Wake, το οποίο είναι του ίδιου τύπου που τα έχει φτιάξει. Δύο πολύ ωραία Xbox exclusive παιχνίδια, τα οποία θέλω να μιλήσω για αυτά περαιτέρω κάποια στιγμή. Και να αναμένετε και σε αυτό σύντομα το επεισοδιάκι. Πολύ καλό παιχνίδι, exclusive Xbox. Δώστε του την προσοχή σας, είναι πολύ ωραίο παιχνίδι. Injustice. Injustice 2 βασικά. Ωραίο παιχνίδι. Αρκετά ωραίο. Εντάξει, έχω δει και πιο ωραία steelbooks. Καλό είναι. Και επειδή μου τη βάρεσε, πήρα κι άλλη έκδοση, την πιο καλή, τη Legendary, με το νόμισμα μέσα.
Πολύ όμορφο steelbook και αυτό. Πάρα πολύ όμορφο. Το οποίο δει δύο φορές, Κάιλας. Και κλείνοντας, κάποια παιχνιδάκια για Saturn. Ο απίθανος Hulk. Sega Zegatron. Σατουρνάκι. Ωραίο platforming παιχνίδι, δυσδιάστατο της εποχής, με το Hulk. Die Hard Trilogy. Χάρτινες συσκευασίες αυτές από τότε. Alien Trilogy. Sega Zegatron και αυτό. Πολύ όμορφο παιχνίδι. Έπαιξα λίγο τις προάλλες, σύνδεσα το Saturn μου στη CRT και έπαιξα και δεν ήθελα να το κλείσω, είναι αλήθεια. Πολύ όμορφο παιχνίδι, παιδιά. Virtua Fighter. Το 5900 ή 76 ευρώ ανατίμηση. Βαρύ παιχνίδι, το manual είναι κάπου τόσο μέσα. Virtual Fighter. Fighters Megamix, δώρο γενεθλίων από το φίλο μου το Γιάννη, το Δελφίνι, που κρατάει κάμερα σε περισσότερα επεισόδια και είναι και guest επίσης σε αρκετά επεισόδια. Ευχαριστώ Γιαννάρα μου, πολύ όμορφο το δώρο σου. Περιμένω κάποια στιγμή να παίξουμε το διπλάκι. Και τελευταίο, είπα να πάρω και για το Saturn το Lost World, καθώς το είχα για το PlayStation 1, με την προοπτική ότι με αυτό κλείνω όλα τα Jurassic Park παιχνίδια που βγήκαν για την αγαπημένη μου Sega. Αυτό είναι ένα κλικ πιο καλό τρέχει από το PlayStation, από όσο λένε έτσι οι σκληροπυρηνικοί gamers ή οι σεγκάκηδες. Η αλήθεια είναι ότι έχω παίξει μόνο το πρώτο level με το κόμπι, το οποίο είναι και πολύ δύσκολο, και επειδή έχανα λίγο νευρίασα και το έβγαλα, αλλά τουλάχιστον πήρα και αυτό το κομμάτι που σημαίνει πολλά για μένα, γιατί είναι Jurassic Park. Αυτό λοιπόν, παιδιά, ήταν το καινούργιο τελευταίο επεισόδιο Παραλαβές. Παραλαβές ενός πεντάμινου σχεδόν, όλα αυτά εδώ. Ελπίζω να σας άρεσε το επεισόδιο. Περιμένω στα σχόλιά σας αν έχετε κάποιο παιχνίδι από αυτά που σας αρέσει να το σχολιάσετε, ή ας πούμε τι εσείς έχετε wound list, τι θέλετε να χτυπήσετε σε ρετρό ή μη αυτή την περίοδο κτλ. Αν είστε νέοι συνδρομητές, μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe στο κανάλι και like, να γουστάρουμε όλοι παρέα μαζί γενικά, και να είστε καλά. Την Κυριακή επόμενο επεισόδιο Mega CD αφιέρωμα, το πρώτο μέρος επεισοδιάρα. Πάμε λίγο και τα λέμε σύντομα.